Μπέβεις στο στόμα. Μπέβεις εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Μάι, κάτι έχει εδώ. Σας είπα για εδώ. Έχει διαδραματιστεί κάποιος φόνος εδώ. Κάναμε ερώτηση και μας βγάζει... Ναι. Με τη μέδουσα. Και κάτι κακό. Πολλά μου θυμίζουν. Εδώ είναι λίγο καλύτερα. Επικίνδυνο. Καλησπέρα σας, είμαστε οι Mr. Bright and the Magpie. Αυτό είναι ένα ακόμη vlog και σήμερα σας έχουμε φέρει σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπως βλέπετε. Βρισκόμαστε στον Πειραιά, στην Καστέλα. Το σπίτι αυτό θέλουν να το ονομάζουν ως σπίτι των σκιών ή το σπίτι του μυστηρίου ή το στοιχειωμένο σπίτι της Καστέλας, τέλος πάντων. Στην παρέα μας έχουμε αρκετά άτομα. Θα ξεκινήσουμε από τους γνωστούς άγνωστους φυσικά. Μαζί μας είναι ο Μάικ Μαζαράκης. Τι είναι, παιδιά, καλησπέρα. Καλά είστε. Η Ελένη μας. Καλησπέρα, παιδιά. Και επίσης έχουμε έναν special guest. Μπορεί κάποιοι από εσάς να τον ξέρετε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το blog Team Enterstar και δεν είναι άλλος από τον κύριο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης φυσικά, επειδή έχει ασχοληθεί κατά καιρούς με το συγκεκριμένο μέρος, θα μας πει αρκετά πράγματα. Εγώ είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, όπως και η Ελένη και ο Mr. Bright φυσικά. Για πες μας, Γρηγόρη, τι γίνεται εδώ σε αυτό το σπίτι? Το σπίτι εμείς το έχουμε ερευνήσει από το 2010 μέχρι το 2023 που κάνουμε μέχρι και σήμερα έρευνες και ερχόμαστε και το παρατηρούμε εγώ και οι συνεργάτες μου. Έχουν γίνει διάφορα φαινόμενα. Σε ανθρώπους έχουν σβήσει τα φώτα, τους έχουν καεί φακοί χωρίς λόγο. Καινούργιοι φακοί. Okay. Έχουν δύο πτασίες και παράξενους φωτισμούς μέσα. Υπήρχε ένα ζευγάρι το οποίο έμεινε εδώ πέρα άστεγη. Ναι. Όταν ήρθαμε στο σπίτι, μας είπε, ας πούμε, ότι μην έρχεσαι στο σπίτι γιατί είναι κάτι πολύ κακό, ξέρω εγώ, και του βάλανε φωτιά να το κάψουν και φύγανε. Από το... Πολύ περίεργο. Από το σπίτι. Πιο παλιά είχαμε έρθει με κάποιους δημοσιογράφους, μπαίναμε μέσα με τις κάμερες, δεν δουλεύανε οι κάμερες. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε το ρεπορτάζ έξω στον προαύλιο χώρο του σπιτιού. Οπότε έχετε γενικά θέματα με ηλεκτρικές συσκευές, ναι, να το έχει πούμε. Έχει θέματα τέτοια. Ένα άλλο γεγονός ήταν ότι είχαμε έρθει, ας πούμε, με έναν συνεργάτη μου και ερευνητή, τον Λεωνίδα τον Ελευθερόπουλο, και βρήκαμε στο σπίτι χιλιάδες αλικάρια, δεν έβλεπες καθόλου τείχου. Μόνο σαλικάρια. Τα πάτε ήταν καλυμμένα από σαλικάρια τα οποία περπατάγαμε. Έρχομαι την άλλη μέρα και δεν υπήρχε τίποτα. Είχαν εξαφανιστεί τα σαλικάρια. Δεν υπήρχε τίποτα. Okay. Ιστορία. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Ναι, ναι. Επίσης στο σπίτι έχουμε εντοπίσει ίχνη από τελετές, όχι όμως. Πιστεύω ότι είναι ερασιτεχνικές καταστάσεις. Όχι ότι ερασιτέχνες. Μια εννοείται. Όχι μόνο αυτό. Δεν πρέπει να τους υποτιμάς τους ερασιτέχνες, γιατί είναι εραστές της τέχνης. Αντίθετα με τους επαγγελματίες που το κάνουν για το χρήμα. Συμφωνούμε. Απλά οι μεγάλες, ας πούμε, σοβαρές αποκρυφιστικές ομάδες χρησιμοποιούν χώρους δικούς τους. Οπότε υπάρχουν αποκρυφιστικές ομάδες εδώ, ναι, που λειτουργούν, ναι, ναι, στον Πειραιά, έστω. Ναι. Okay. Εμείς τουλάχιστον έχουμε εντοπίσει μια αδελφότητα που δράσει στον Πειραιά. Συγγνώμη, κάτι πέρασε. Δηλαδή, τι είχες δει, τι γινόταν? Το σπίτι το εντοπίσαμε κάνοντας κάποιες αστυμαγικές περιπατητικές εδώ πέρα στο Πειραιά και στην Καστέλα. Ναι. Και εντοπίσαμε ένα χώρο τον οποίο δρούσε μια αδελφότητα, η οποία εμείς την ονομάζουμε αδελφότητα της Μαύρης, γιατί έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχουν έρθει και σε αυτό το χώρο να έχουν κάνει κάτι? Πολύ πιθανό να χρησιμοποιούν τον χώρο. Όχι για τελετουργικούς σκοπούς, να το χρησιμοποιούν για άλλους λόγους ενεργειακούς. Κοίτα, εάν και εφόσον συγκαταλέγεται και το συγκεκριμένο οίκημα στην αστυμαγία, σίγουρα μπορεί να λειτουργεί ως πομποδέκτης, να βρίσκεται κάτω από ley lines πάλι που να συνδέονται, ναι, και με το μέρος που πάνε. Ο χώρος ανήκει στο ευρύτερο χώρο της Καστέλας. Γιατί η Καστέλα είναι γενικά ένας τόπος δύναμης. Μάλιστα. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει το σπίτι του Παρασκευά, υπάρχει λίγο πιο κάτω το σπίτι των Μαυρομιχαλαίων, υπάρχει αυτό το σπίτι. Mm. Απέναντι από το σπίτι του Παρασκευά είναι το νησάκι της Σταλίδας που λέγεται ότι είναι στοιχειωμένο κι αυτό. Ναι, είναι φορτισμένος ο χώρος. Ναι. Γνωρίζεις εδώ την ιστορία του συγκεκριμένου οικίματος, θες να μας πεις? Ξέρουμε ότι είναι εγκαταλειμμένο τουλάχιστον από το 50. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στο σπίτι έμενε μια οικογένεια και ότι παρουσιάζεται η μορφή ενός άντρα. Okay. Η οπτασία. Δηλαδή, όταν είχαμε έρθει τότε με την τηλεόραση και κάναμε τα γυρίσματα, μας προσέγγισαν οι γείτονες και μας λένε, έχουμε δει, ξέρω εγώ, την οπτασία του άντρα στον χώρο. Μάλιστα. Κατάλαβα.
Έκτοτε έχουν έρθει και άλλες ομάδες, γνωρίζεις, σου έχουν πει πράγματα. Οι συνεργάτες μου έρχονται συνέχεια και το παρατηρούν. Το έχουμε σε συνεχή παρακολούθηση στο σπίτι και βγάζει συνέχεια γεγονότα και καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι ότι πολλοί έρχονται, ας πούμε, παίρνουν μια φωτογραφική μηχανή, παίρνουν στο σπίτι, αλλά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να κάνει να. Τηλεκατευθυνόμενα τα φαινόμενα. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Πάντως σε μένα μου έκανε εντύπωση, γιατί με το που μπήκα και εγώ και Ελένη, ένα δωμάτιο που είναι προς τα εκεί, ένιωσα κατευθείαν την ενέργεια, ας πούμε, του θανάτου, ότι ίσως έχει γίνει κάποιο φωτικό εδώ μέσα, ότι κάποιον μπορεί να έχουν δολοφονήσει, να έχουν σκοτώσει. Τέλος πάντων, και αμέσως είδες που έριξα τις κάρτες, τις δέσμες μου και μας βγήκε κατευθείαν ο φωτός. Ότι έχει γίνει. Έχει μια πολύ έτσι μαύρη, βαριά έτσι ενέργεια. Ακριβώς, σκοτεινή. Πριν μέρες ήρθα με τη συνεργάτητά μου την Αξιώτη την Κωνσταντινά και με το που μπήκε μέσα στο σπίτι μου λέει να φύγουμε. Τι σημαίνει, ξέρω εγώ. Μου λέει νιώθω απειλή στο χώρο. Ότι κάτι με. Εγώ νιώθω ένταση και βασικά έχουμε ένταση. Ακριβώς το ίδιο. Πώς μιλάμε, είμαστε λίγο. Ακριβώς το ίδιο. Και όσο παραμένεις εδώ μέσα, το νιώθεις όλο και περισσότερο. Για πες, Μάικ. Εσύ okay. Το έχεις ξαναεπισκεφθεί εδώ το μέρος, το γνωρίζεις? Όχι, δεν το έχω επισκεφθεί, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλές και διάφορες ιστορίες. Πώς το νιώθεις τώρα που μπήκες μέσα, έτσι? Έχει μια αρνητική ενέργεια, δηλαδή. Τίποτα, νιώθω μια ανακατοσούρα. Κι εγώ. Έτσι και μια πίεση στο κεφάλι. Ναι, αυτά είναι τα φαινόμενα που συναντάς όταν υπάρχει κάτι μέσα στον χώρο. Να γίνεται χαμός. Καλησπέρα και από μένα. Έχω την Ελένη δίπλα μου. Τα φαινόμενα, όπως λέει και η Ελένη, δεν έχουν σταματήσει. Αυτό που παρατήρησε το με το που μπήκα κατευθείαν στην είσοδο, με έπιασε στο στομάχι μου. Αυτό είχε συμβεί μόνο στο σανατόριο. Δεν μπορώ να το θεωρήσω τυχαίο και δεν μπορώ να θεωρήσω ότι δεν υπάρχει λόγος πίσω από αυτό, έτσι. Το σπίτι φαίνεται πολύ παλιά χτισμένο. Όπως είπε η Miss McPie, κάτι διαδραματίστηκε άσχημα εδώ. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Βγάζει το σπίτι πάντως κάτι πολύ αρνητικό. Και σε κάθε χώρο που πηγαίνουμε νιώθουμε και διαφορετική ζαλάδα. Κάπως έτσι εγώ θα το μεταφράσω. Κάτι τελείως περίεργο. Εδώ τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Με το που μπήκαμε εγώ και η McBuy μέσα, αισθανθήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι καθόλου καλό, ούτε ενεργειακά, ούτε από θέμα κατασκευής. Το μέρος είναι τιμόρροπο και κινδυνεύουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εδώ το EMF δεν έχει σταματήσει και συγκεκριμένα σε αυτήν εδώ τη γωνία. Είναι ονομασία που χρησιμοποιείται στον αποκριθισμό και στη μαγεία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι καμπανικό. Μάλιστα. Και έχει σχέση με καθαρά τελετουργική κατάσταση. Οπότε μάλλον μας επιβεβαιώνει ότι σίγουρα έχουν γίνει κάποιο είδους τελετουργίες, τελετές. Κανείς δεν ξέρει. Θα το δούμε. Στήσαμε μια infrared κάμερα εδώ κάτω. Για να μπορέσουμε να πιάσουμε ό,τι είναι να πιάσουμε, αν πιάσουμε. Όταν θα βρισκόμαστε σε άλλους χώρους. Έχω ξεκινήσει το τελευταίο καιρό να χρησιμοποιώ αισθητήρες κινήσεων, αυτά τα chimes που λέμε. Mm-hmm. Το οποίο έβαλα ένα εδώ πέρα και ένα δίπλα μου. Δεν πρόλαβα να τα βάλω, έφυγα και αρχίζουν και βαράνε. Θες να κάνεις μία δοκιμή λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος τι κάνουν ακριβώς. Okay, να το ένα εδώ πέρα το χρησιμοποιείς εδώ μπροστά, οπότε το βλέπεις. Απλά περνάς από μπροστά και βαράει. Αυτό, τόσο απλό. Απίστευτο ή όχι, δουλεύει. Εντάξει, τώρα χτυπάει εμένα. Οπότε όταν θα φύγω, ό,τι περάσει. Θα το βαράει. Ήταν αυτά που είχαμε τοποθετήσει και το τριστό εγκλησάκι που. Ναι. Οπότε εδώ έχουμε βάλει τους αισθητήρες. Για την ώρα έβαλα μόνο αυτά. Θα βάλω και το φωτόσι πιο πέρα, σιγά-σιγά. Μη σου πω θα τα βάλω παράλληλα. Δηλαδή το ένα στο πλάι για να μπορώ να διασταυρώνεται. Okay, τέλειο. Ναι. Έχουμε στήσει όλα τα μηχανήματα όπως είδατε. Εμείς θα πάμε τώρα κάτω στο υπόγειο γιατί έχω την διέστηση ότι εκεί πρέπει να πάμε. Οπότε θα τα αφήσουμε να καταγράφουν. Εάν και εφόσον κάτι περάσει, τέλος πάντων θα το καταγράψει η infrared κάμερα. Αν ανάψουν οι αισθητήρες κίνησης θα τους καταγράψει. Εάν χτυπήσουν οι άλλοι αισθητήρες κίνησης λογικά θα τους ακούσουμε. Οπότε πάμε προς τα κάτω. Φύγαμε. Το πρώτο φαινόμενο που είχε παρουσιάσει στο σπίτι ήταν ότι μπήκαμε
την πρώτη μέρα που μπήκαμε μέσα με μια γυροσκοπική πηξίδα ναυτική. Και η πηξίδα είχε τρελαθεί, δεν έδειχνε τις ενδείξεις, γίναγε σαν τρελή. Υπάρχουν φορές που λειτουργεί η πηξίδα τρελά, υπάρχουν φορές που η πηξίδα λειτουργεί φυσιολογικά. Πω πω, δεν είναι χάλια, ε. Είναι πολύ χάλια όμως. Λοιπόν, καταρχήν κοίτα το χώμα που έχει πέσει. Έχει σωρευτεί, ε. Ναι. Είναι πάνω σε βράχο ασβεστολιθικό, το οποίο παραπέμπει, ίσως να υπάρχει, να συνεχίζεται δηλαδή, να είναι και κάποιο είδους σπήλαιο από κάτω, μας κάψει κανείς. Οχ, oh. Και χτύπαγε και το IMF, βέβαια. Μένα χτυπάει. Πλάκα κάνεις. Είναι είσοδος. Μήπως ήταν και κελάριο εδώ, ποιος ξέρει. Έχεις δίκιο, κάποιο δωμάτιο ήταν. Γιατί βλέπω οι πέτρες σταματάνε εδώ. Εδώ πάντως χτυπάει το IMF κάπως, δεν ξέρω. Δεν γράφει πάλι. Τι. Έζωσε. Τι έγινε. Δεν φαίνεται να γράφει. Σταμάτησε να γράφει η κάμερα απότομα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θες να τη βάλεις κάπου αλλού. Θα τη βάλω αλλού. Περίεργα πράγματα. Κάνει η πηξίδα, Mike. Normal. Έλα. Μυρίζω κάτι πολύ άσχημο εδώ. Ξαφνικά μου ήρθε. Καμένο, πούμε. Όχι. Άσχημο, θα σα άπειρο. Το κινητό είναι σε airplane mode. Απλά χρειάζομαι αυτό για να ελέγχω την infrared κάμερα. Η κάμερα, ενώ έγραφε, σταμάτησε να γράφει. Συνέχιζε να είναι ανοιχτή, αλλά σταμάτησε να γράφει. Έπειτα την έκλεισα, την ξανάραψα. Μήπως ήταν κάποια δυσλειτουργία της ίδιας κάμερας. Με το που την άναψα, δεν λειτουργούσαν τα infrared. Ήταν απόλυτο σκοτάδι. Δεν το έχει ξανακάνει αυτή η κάμερα. Είμαστε καλά. Την έκλεισα και την ξανάνοιξα και τώρα δουλεύει. Εντάξει, είναι τυχαία γεγονότα. Η παιδιά δεν παίρνει όρκο για τίποτα, αλλά όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω. Με τόση αρνητικότητα που έχει εδώ και δυσλειτουργία θα υπάρχει, αλλά και εμείς είμαστε κάπως. Και δεν είναι τυχαίο. Άστο, πώς είμαστε. Έτσι, έχουμε ακόμα, αρρωστήσει ναι, το από στομάχι, την ώρα ακόμα, που μπήκαμε. Η μπαταρία τελείωσε η κάμερα αυτό, ε. Τι. Ήταν γεμάτη όταν ήρθαμε και σε λιγότερο από πόσο να πούμε. Τρία τετάρτα. Καπούτ. Τι λε τώρα. Άρα κάτι υπάρχει. Κοιτάξτε, παιδιά, τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι συχνότητα. Σίγουρα δεν είναι ούτε η παραμονή μας τυχαία, αλλά ούτε και τα φαινόμενα που αντιλαμβανόμαστε. Εντάξει, εν ολίγης, παιδιά, για να μην λέμε συνέχεια τη λέξη τυχαία. Ναι. Δεν πιστεύουμε στο τυχαίο. Αυτό είναι το συμπέρασμα τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι θέλετε. Τυχαία. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Από τότε που ήρθαμε, ήταν, παιδιά, τι λέτε, τι ρωτάτε τώρα. Κοίτα τι κάνω. Αν είναι κάτι εδώ, ας ανάψει και το κόκκινο. Mm-hmm. Αν μας περιστριγυρίζει κάποια ενέργεια. Γιατί εξ αρχής αυτή την αντίληψη έχουμε. Είσαι εδώ μαζί μας. Μπορείς να ανάψεις μέχρι το κόκκινο, όπως έκανες και πριν. Ξέρουμε ότι μπορείς. Το προσπαθεί όμως, έτσι. Μπορείς να το τερματίσεις. Αν είσαι γυναικεία οντότητα, άναψε το κόκκινο. Αυτή την εντύπωση έχω ότι είσαι γυναίκα. Κι εγώ για κάποιο λόγο, ε. Mm. Νιώθω ότι αντλεί ενέργεια από εμάς. Ναι, γι' αυτό είμαστε έτσι. Ναι. Εγώ τώρα νιώθω θα καταρρεύσει σε λίγο. Όσο λες πάρε ενέργεια και προσπάθησε να ανάψει το κόκκινο, νιώθω συνέχεια ότι. Από τη στιγμή που είναι επέκταση των χεριών το EMF, ναι. Οπότε τραβάει και από εμάς. Σωστά. Αλληλεπιδρά δηλαδή. Το άκουσες. Τι ήταν αυτό. Δεν ξέρω. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν και ζώα, ρε παιδιά, εδώ. Εντάξει, δεν είναι και πριν έκανε κάτι, τακ. Ναι. Θα κάνουμε τώρα ένα session με το Spirit Box, να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε. Ναι. Τι έχει διαδραματιστεί σε αυτό το δωμάτιο. Πήραμε πριν μια απάντηση μέσω της δέσμης μου, ότι έχει γίνει κάποιος φόνος και στο έτσι το νιώσαμε. Έχει γίνει όντως κάποιος φόνος στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Εκεί έχει γίνει κάποιος φόνος, τέλος πάντων, εδώ μέσα. Ναι, νομίζω ότι είπα και πολλές φορές το ναι. Ήτανε γυναικεία φωνή. Ήτανε μέρος τελετουργικού ο φόνος αυτός. Ναι.
Ναι, ναι, νομίζω ότι είπε. Έχουν γίνει τελετές. Αν υπάρχει αρνητική ενέργεια ανάμεσά μας και μας επηρεάζει αρνητικά σε αυτό που αισθανόμαστε. Βεβαίως. Είναι μέρος τελετουργικού και αυτή η ενέργεια. Έχει προκληθεί μέσω μαγείας. Υπάρχει γυναικεία ενέργεια. Σίγουρα ναι. Νομίζω σίγουρα είναι, είπε. Έχει χρησιμοποιηθεί ο χώρος αυτός για την λατρεία της μαύρης. Παιδιά, νομίζω ότι είπε άνεμις και νομίζω ότι υπάρχει. Είπε ότι υπάρχει. Εγώ, παιδιά, δυστυχώς δεν την παλεύω άλλο. Δεν νιώθω καθόλου καλά. Νιώθω κάτι βαρύ. Νιώθω πλέον ότι μου έχουν τραβήξει όλη την ενέργεια. Θέλω να φύγω. Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Οπότε νομίζω ότι το καλύτερο είναι και αυτό. Να φύγουμε από εδώ. Φύγαμε από το σπίτι των σκιών, ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά και ήρθαμε στη σπηλιά του Παρασκευά. Είναι κοντά στο σπίτι των σκιών, είναι περίπου 3-4 λεπτά με το αυτοκίνητο, στον Πειραιά και αυτό. Και βλέπουμε κάτι περίεργο από πάνω, τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο. Βλέπουμε κάποιες πέτρες που μοιάζουν με απομινάρια τείχους, ναίσκου και δεν φαίνονται να είναι πρόσφατες. Δεν γνωρίζουμε τι είναι. Μήπως γνωρίζει κανένας από εσάς? Πολύ σωστά είπε ο Μίστερ Μπράιτ ότι του φαίνονται αρχαία αυτά τα απομινάρια, διότι το σπήλαιο του Παρασκευά έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Χρησιμοποιούταν από τα πολύ πολύ αρχαία χρόνια, ακόμη και προϊστορικά. Έχουν βρεθεί γενικά διάφορα αγγεία, τελετουργικά σκεύη. Τώρα άλλοι λένε ότι έχει χρησιμοποιηθεί ως λατρευτικός χώρος. Κανείς δεν ξέρει. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά όμως από κοντά. Θα σας πω και κάτι εντελώς κουφό για το συγκεκριμένο μέρος. Εδώ, περίπου το 50, το 60 τέλος πάντων, είχε χρησιμοποιηθεί ως κουτούκι, ως μέρος διασκέδασης. Δηλαδή, έχουν περάσει αρκετά γνωστά ονόματα, όπως ο Τσιτσάνης, η Μπέλου. Και εδώ το είχαν διαμορφώσει ως κέντρο διασκέδασης και παίζαν όλοι αυτοί οι γνωστοί. Πόσο περίεργο. Εντός του σπηλαίου, όχι απ' έξω. Εντός. Για πες μας, εσύ που είσαι από εδώ, τι γνωρίζεις εδώ για το συγκεκριμένο μέρος? Λοιπόν, το σπήλαιο είναι αρχαίο ιερό του Σιράγκιου, του ήρωα, ο οποίος όσο και να ψάξεις δεν θα βρεις στοιχεία για τη λατρεία του. Διαβάσαμε ότι υπήρχε παλιά βωμός του Αποτροπαίου Απόλλωνος ή του Απολλίων, του Μαύρου Απόλλωνα. Ναι, υπάρχει μέσα ένας μικρός βωμός. Ναι. Υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο οδηγεί προς τη θάλασσα, στο ιερό. Okay. Μένα τουλάχιστον παραπέμπει σε αυτό που λέει Lovecraft λατρεία Κθουλού. Okay. Πάμε Lovecraft τώρα, Ναι, ναι. Έχουν γίνει φαινόμενα, έχουν γίνει τελετές. Ο ιστορικός ερευνητής, ο Ευάγγελος Γιώκας, έχει αναφέρει γεγονότα εδώ που έχει βγάλει στη τηλεόραση. Ναι. Έχουμε εντοπίσει και εμείς στοιχεία τελετών μέσα. Είδαμε ότι είναι κλειστό όμως. Πώς μπαίνουν μέσα, καταφέρνουν? Τώρα είναι κλειστό, είναι τα τελευταία δύο χρόνια κλειστό. Ήταν εκτός και προσβάσιμος. Και μπαίνανε μέσα και διάφορες ομάδες κάνανε. Μάλιστα. Ό,τι θέλανε. Ξέρεις από πού βγαίνει τελικά αυτό το όνομα Παρασκευάς, που λέμε το Παρασκευάς? Το Παρασκευάς βγήκε, ήταν εστιατόριο. Άρα σωστά το είπα ότι είχε γίνει κουτούκι. Ήταν κουτούκι και υποτίθεται ο αστικός τρίλος θέλει ότι μπήκε μέσα ο σερβιτόρος του Παρασκευάς να πάρει κάποια πράγματα, κάποια παραγγελία και εξαφανίστηκε. Και από τότε έχει βγει το όνομα της σπηλιά του Παρασκευά. Το πραγματικό το όνομα είναι Σιράγκιο. Κάποιοι αναφέρουν ότι οδηγεί και ψηλά με την κορυφή του Προφητηλία. Δεν ισχύει αυτό. Ή ότι επικοινωνεί με το σπίτι της Καστέλας, του Μαυρομιχάλη. Ναι. Έχει μία στοά η οποία οδηγεί λίγο προς τα έξοδο, η οποία είναι μπαζωμένη. Πολύ παράξενο μέσα στο σπήλαιο, με το που μπεις μέσα στη στοά, έχει ένα περίεργο κόνο στο ταβάνι του σπηλαίου. Είναι σταλαγμητικό υλικό? Όχι, όχι, είναι ένα κονικό κατασκεύασμα. Το οποίο δεν υπάρχει εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει. Είναι αρχαίο δηλαδή? Ναι, είναι από την αρχαιότητα αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι. Υπάρχει ένα δωμάτιο κυκλικό
με κόχες γύρω-γύρω, οι οποίες χρησιμοποιούνταν τότε για να βάζω τα ρούχα του όταν ήταν βαλάνιο. Ναι. Αλλά μετά, μετέπειτα, όταν εγκαταλείφθηκε το σπήλαιο, το χρησιμοποιούσαν σαν λειτουργικό χώρο. Εκεί πέρα, δηλαδή, κόχες γύρω-γύρω, είχαμε βρει, ας πούμε, κεριά. Είναι ιερός χώρος, είναι αρχαίο ιερό, είναι άγνωστο το ποιος ήταν ο Ιεραγκός. Είναι από τους μηνιές. Υπήρχε ένα ψηφιδωτό μέσα που απεικόνιζε τη σκύλα και τη... ναι, η οποία, αν ψάξουμε τη σκύλα, παραπέμπει σε λατρείες τύπου Lovecraft. Μάλιστα. Ναι. Θαλάσσια τέρατα. Ναι, και δίπλα υπάρχουν δύο αρχαίοι τάφοι που είναι άγνωστο το ποιος ήταν ενθαμμένος. Είδες που σου είπα ότι μπορεί να έχει τάφους, δεν το ήξερα αυτό. Εντελώς διαστητικά, στην αρχή λέω ότι μπορεί να είναι περίβολος, να ήταν θολωτός τάφος ή γενικά αν υπήρχε τάφος εντός του σπηλαίου. Είναι δηλωμένο ότι είναι τάφοι από τους αρχαιολόγους, δεν το λέμε εμείς, ας πούμε. Τέλεια. Θες να πεις κάτι άλλο εδώ για το μέρος? Έχουν γίνει κάποιες καταστάσεις έτσι περίεργες. Συνεργάτης μου είχε πει μέσα και έπεσα σε μια παράξενη δίνη. Δεν λειτουργούσαν πολλές φορές οι γυροσκοπικές μας πηξίδες όταν πέραμε μέσα. Οπτασίες και τέτοια δεν έχουμε δει. Φυκά. Έχουμε δει και απομεινάρια από τελετουργίες. Μάλιστα. Γενικά όλη η περιοχή της Καστέλας είναι παράξενη. Υπήρχε ο ιερό της Αρτέμιδος εδώ. Ναι. Συνεχές Αρτέμιδος. Ο ιερέας που ήταν ο Εμβαρός. Ναι. Στην αρχαιότητα η διαδοχή γινόταν από πατέρα σε γιο. Ναι, ναι, ναι. Και ο λόγος ήταν ότι ο πρώτος εμβαρός, ας το πούμε, που ήταν ο τίτλος του ιερέα, είχε θυσιάσει το παιδί του. Άρα μιλάμε για χθόνιες θεότητες 100%. Ναι, 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 ναι. Που θέλανε αίμα. Υπάρχει και το νησάκι της Ταλίδας, το οποίο θεωρείται στοιχειωμένο, και υπάρχει ο θρύλος ότι υπήρχε ένας βοσκός πάνω, ναι, ο οποίος έβαζε τα πρόβατά του και σταμάτησε να τα βάζει γιατί έβγαινε κάτι από τη θάλασσα και του έτρωγε τα πρόβατα. Από όταν σχετίζουμε τη λατρεία του σπηλαίου, το ότι το στοιχειωμένο σπίτι των Μαμών Μιχαλαίων απέναντι το νησάκι, μιλάμε για ένα πολύ ευρύτερο χώρο δύναμης. Αυτό λέω, είναι γενικά ένα μεγάλο πεδίο αρνητικό, ενεργειακό. Ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι, όπου κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, κάτι δημιουργούν με τις τελετουργίες και τις ιεροπραξίες. Ναι, είναι από, είναι από την αρχαιότητα ένας, ναι, τόπος δύναμης. Ναι. Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας πήγες σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα μέρη. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη γενικά στον Πειραιά. Αν θέλουν για το σπίτι που πήγαμε των σκιών, ναι, μπορούν πες, να πες, πάρουν πες το Vortex, το Τεύχος 1, που εκεί αναφέρουμε όλο το ιστορικό του σπιτιού. Εννοείται, θα βάλω και τα links στην περιγραφή, να πάτε στο blog του Γρηγόρη να δείτε όλα αυτά, τέλος πάντων. Έχεις μέσα λογικά και links για να παραγγείλει κάποιος το περιοδικό. Εννοείται, εννοείται. Μπορεί να το παίρνει διαδικτυακά, δεν κυκλοφορά στα περίπτερα. Τέλεια. Είναι σε μορφή βιβλίου, είναι 150 σελίδες. Είδαμε τα απομεινάρια ενός τάφου, ναού, που περιέβαλε πιθανότατα και το σπήλαιο. Αν ήταν ο ναός του Αποτροπαίου Απόλλωνος, να γνωρίζουμε. Το βέβαιο είναι ότι για ακόμα μια φορά, όπως μας είπε και ο Γρηγόρης, μέσα υπήρχε βωμός. Σε κάθε μέρος που πηγαίνουμε υπάρχουν παντού βωμοί. Και εδώ επίσης υπάρχουν και δύο αρχαίοι τάφοι. Για μια ακόμα φορά οι τάφοι, έτσι. Και βεβαίως τουλάχιστον μια ντουζίνα γάτες εδώ που φύλαν τους τάφους. Λέμε τώρα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτές οι γάτες. Όπως και να έχει, πάντοτε οι αρχαίοι είχαν βωμούς. Οι βωμοί αυτοί χρησιμεύαν για τελετές. Οι τελετές γίνονταν για να είτε επικαλεστούν όντα, είτε να αποθέσουν φόρο τιμής. Πάντως ήταν επικοινωνία με τα θεία. Και η επικοινωνία με τα θεία είναι βέβαιο ότι γίνονταν. Δεν μπορεί να έχουν χτιστεί δεκάδες ναών, εκατοντάδες όλη την Ελλάδα και όλοι να είχαν βωμό και όλοι να ήταν για την πλάκα τους. Θέλουμε να το δεχτούμε ή δεν θέλουμε, οι τελετές επικαλούνταν θεότητες. Το λόγο δεν τον ξέρουμε από πίσω. Αυτό ήταν το vlog για απόψε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Telegram, στο κανάλι μας Mr. Bright and the Magpie. Αυτά λοιπόν από μας και τσαου! Καληνύχτα!